χαρτιά μετρώ τα λόγια που χρωστώ με το φως να μοιραστώ. Η ματιά μια δίκοπη συγγνώμη σου ζητά κι η ψυχή γλυκά φτερό κοπά. Καλησπέρα σας. Αγάπη είναι να χαίρεσαι με αυτόν που χαίρεται και να λυπάσαι με αυτόν που πονά. Χιλιάδες στιγμές μας θυμίζουν καθημερινά πως ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι κι αλλιώς, μόνο ο χρόνος μπορεί να καταλάβει την αξία της αγάπης. Νέος κύκλος για το Σίγμα, για τη Μέλανη Στέλιου, για την ομάδα παραγωγής, για όλους εσάς. Σε ένα ταξίδι εκεί που οι καρδιές ξεκλειδώνουν όταν χτυπούν δυνατά. Κάποιες ιστορίες μοιάζουν σαν όνειρο και είναι πραγματικά μοναδικές. Χαρά, λύπη, πόνος και στο βάθος ένα μήνυμα αγάπης. Το δικό σας μήνυμα. Σήμερα κάνουμε αρχή με το μήνυμα αγάπης της Άνδρεας Ευαγόρου. Η Άνδρεα γεννήθηκε το 1988 στην πόλη Ιάσιο, στη Ρουμανία. Λίγο μετά τα πρώτα της γενέθλια, η μητέρα της, λόγω των αντίξωων συνθήκων της εποχής, την άφησε σε ένα ορφανοτροφείο. Για να την βρει εκεί, μετά από 2 χρόνια σχεδόν, η κυρία Ελένη Ιωάννου. Έτσι, λίγο πριν τα τρίτα της γενέθλια, η Άνδρεα ταξιδεύει από τη Ρουμανία στην Κύπρο για να βρει θαλπορή στην αγκαλιά της θετής της μητέρας, στο νέο της σπίτι. Η Άνδρεα, λοιπόν, είναι εδώ σήμερα γιατί θέλει να ευχαριστήσει κάποιον. Ποιον? Την απορία θα μας τη λύσει η ίδια, γιατί είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Άνδρεα μου. Κάθισε εκεί. Θες να μας πεις γιατί ακριβώς βρίσκεσαι εδώ απόψε? Καταρχάς, βρίσκομαι εδώ για να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, που για μένα είναι ένα ανεκτίμητο άτομο στη ζωή μου, ανεκτίμης αξίας. Τη σέβομαι πάρα πολύ και είναι ένα χρυσός άνθρωπος για μένα. Όταν λες τη μητέρα σου, εννοείς τη θετή σου μητέρα, σωστά? Μάλιστα. Που εσύ θεωρείς μάνα. Μάνα, αυτό μπορεί να πει. Να μεγαλώνεις το παιδί σου, να μην του στεράς τίποτε και να είσαι δίπλα του. Άρα εσύ θεωρείς ότι μάνα είναι όχι ο άνθρωπος που κατά ανάγκη σε φέρνει στον κόσμο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι η μητέρα που σε, αυτός, που σε έφερε στον κόσμο, αλλά μάνα είναι η μητέρα που ξενυχτά για σένα τα βράδια όταν είσαι άρρωστη. Ακριβώς. Η μάνα που σε πήρε για πρώτη φορά, ίσως στο σχολείο. Μάλιστα, ακριβώς αυτό. Θέλεις να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή? Αμέ, γιατί όχι. Είχα πει στην εισαγωγή μου και είναι πληροφορίες που μας είχες δώσει εσύ, ότι σε ηλικία ενός έτους περίπου... Περίπου, ναι. Σε είχε αφήσει... Δεν ξέρω ακριβώς. Mm-hmm. Περίπου σε εκείνη την ηλικία, ναι. Σε είχαν αφήσει σε ορφανοτροφείο. Μάλιστα. Ξέρεις γιατί? Το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι λόγω αντίξω συνθήκων. Η φτώχεια, η πείνα, γενικά δεν μπορείς να μεγαλώνεις παιδιά. Σε εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν τόσο εύκολα να μεγαλώσουν παιδιά. Mm-hmm. Και εντάξει, είμαι το έκτον παιδί κατά σειράν εγώ. Υπάρχουν ακόμα 5 πριν μου και ακόμα 6 μετά από μένα. 5 πριν από σένα και 6 μετά από σένα. Βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, Άνδρεα μου, και εδώ είσαι. Πού και με ποιαν? Στο ορφανοτροφείο με η μαμά μου. Στο ορφανοτροφείο με την κυρία Έλλη. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που ήταν να με δει. Ήταν η πρώτη φορά που μου έκανε εντύπωση όταν είδαμε για πρώτη φορά αυτή τη φωτογραφία. Παρόλο που ήταν η πρώτη φορά που ήρθε να σε δει,
το βλέμμα που της έδωσες και το βλέμμα που σου δίνει, νομίζω τα λέει όλα. Τα μάτια της είχαν αγάπη μέσα. Είχαν ανάγκη από ένα παιδί να μεγαλώνει, να νιώσει και γίνει σαν μητέρα. Όχι μόνο εγώ να νιώσω σαν παιδί. Θυμάσαι καθόλου, φαντάζομαι ήσουν πολύ μικρή ενός χρονών, μέχρι 3 ετών αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεν θυμάσαι τίποτα, θυμάσαι? Πολύ ελαφρές σκηνές, ας πω. Σκηνές, τι σκηνές? Στο ορφανοτροφείο, αφού ο Τζάμι ήμουν το τελευταίο διάστημα. Εντάξει. Και αυτή είναι η φωτογραφία για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Η κυρία Έλληνα σε κοιτάζει βαθιά στα μάτια. 3 χρονών έρχεσαι στην Κύπρο. 3 παρά μιας εβδομάδας. 3 παρά μιας εβδομάδας. Και συμμεγαλώνει μετά από αυτό η κυρία Έλλη. Μάλιστα. Και ο κύριος Γιώργος. Και ο κύριος Γιώργος. Έχεις άλλα αδέρφια? Έχω που μπορεί αδερφό να είναι εδώ στην Κύπρο? Έχω ακόμα 3 αδερφές και ένα αδερφό. Ο αδερφός μου μένει μαζί μας, στο ίδιο σπίτι μαζί με έναν, την κυρία Έλλη και τον κύριο Γιώργο. Mm-hmm. Και ακόμα 3 αδερφές σε 3 διαφορετικές οικογένειες. Λοιπόν, κάτσε για να τα καταλάβουμε σωστά τα πράγματα. Ήτανε 5 αδέρφια πριν από σένα. Και 6 μετά. Και εσύ η έκτη στη σειρά. Και έρχονται ακόμη 6 παιδιά σε αυτή την οικογένεια στη Ρουμανία μετά από σένα. Μάλιστα. Άρα συνολικά 12 παιδιά. Okay. Έχεις άλλα 11 αδέρφια. Τα αδέρφια, ο μικρότερος είναι ή ο μεγαλύτερος? Μικρότερος. Ο μικρότερος αδερφός που έρχεται μετά από την ίδια οικογένεια. Ήρθαμε την ίδια μέρα μας. Δηλαδή η κυρία Έλλη υιοθέτησε δύο παιδιά. Η κυρία Έλλη ξεκίνησε για ένα παιδί. Ναι. Τότε που είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για να υιοθετήσει. Εσένα. Ήταν έγκυος η μητέρα μου, η βιολογική, τον Μάριο, τον αδερφό μου. Και μέχρι να τελειώσει τις διαδικασίες είχε γεννήσει ήδη και άντια 4 μηνών το μωρό. Mm-hmm. Και ήταν άρρωστο, είχε πνευμονία, κοκκίνη έτσι. Και στεναχωρήθηκε ο παπάς μου και ρώτησε τη μάμα αν ενδιαφέρεται να το βοηθήσουν και το βρέφος anyway. Και λέει του μάμα λίγο δύσκολο και μωρά, έτσι απότομα ας πούμε. Χωρίς να έχει κανένα. Mm-hmm. Μόνη της να ξεκινήσει ας πούμε το πράγμα. Εν τέλει και ο Μάριος μαζί μας. 4 μηνών ήρθε μαζί μας και ζούμε μαζί στο ίδιο σπίτι. Άρα κυρία Έλλη, μεγάλωσε ένα παιδάκι 3 χρόνων, παρέλαβε μάλλον ένα παιδί 3 χρόνων και ακόμη ένα βρέφος 4 μηνών. Μάλιστα. Τα άλλα αδέρφια που ανέφερες προηγουμένως που βρίσκονται στην Κύπρο βρίσκονται σε άλλες οικογένειες? Ναι. Έχω μια αδερφή μεγάλη 27 χρόνων, mm-hmm. στο Αρετικείο παντρεμένη με παιδιά. Η άλλη μου αδερφή που είναι 23,5, που μένει στο Ενέγκομι, mm-hmm. Αγιο Δωμέτιο. Και ακόμα μια πιο μικρή 18,5 χρονών στον Αρχάγγελο. Άρα νιώθεις ότι κάπως έχεις την οικογένειά σου εδώ, τη βιολογική σου οικογένεια με αυτή? Βλέπω τα αδερφιά μου, αλλά δεν μπορώ να ταυτιστώ τόσο μαζί τους, γιατί δεν ζω μαζί τους. Mm-hmm. Βλέπω τους, ας πούμε, στα μόνος και βλέπω συγγενείς μου, απλώς. Αλλά όχι αδέρφια σου? Μπορώ να το νιώσω το συναισθήμα απαραίτητα. Ένιωσες ποτέ την ανάγκη να επικοινωνήσεις με τους βιολογικούς σου γονείς? Ένιωσα το όταν μπήκα στην εφηβεία βασικά. Στην εφηβεία είμαστε λίγο αντιδραστικοί γενικά όλοι. Και ζήτησα από η μητέρα μου να γνωρίσω τους βιολογικούς μου γονείς και είπε μου ότι είμαι μικρή ακόμα, να μεγαλώσω ακόμα λίγο, mm-hmm. και να πάμε anyway, να τους γνωρίσω. Ενέβια. Ναι. Σκέφτηκες ποτέ ότι αυτή η απάντηση της κυρίας Έλλης ήταν επειδή ίσως φοβόταν ότι θα σε έχανε? Όχι, δεν πιστεύω να το νιώθει αυτό. Δεν πιστεύω να φοβόταν για αυτόν τον λόγο. Απλά, εντάξει, εγώ πώς θα το έβλεπα, εγώ πώς θα αντιδρούσα με το να πήγαινα εκεί, να βλέπα τέτοιου είδους συνθήκες. Πήγες σε κάποια φάση? Πήγα. Πότε? Πέρσι. Πήγες πέρσι? Πριν 1,5 χρόνο. Τι συνθήκες βρήκες εκεί? Και θα βλέπουμε και κάποιο οπτικό υλικό. Συνθήκες. Ένα σπίτι. Με 1,5 δωμάτιο. Εντάξει. Τα αδέρφια μου τα ανήλικα με τη μητέρα μου, mm-hmm. τη βιολογική. Τι να σας πω.
καμία σχέση με εδώ. Ας πούμε, δεν θα συγκρίνω τώρα, απλά... Δεν περίμενα και πολύ... πολλά πράγματα, εντάξει. Αυτή, Άντρια, είναι η βιολογική σου μητέρα και τα αδέρφια μαζί μου. Με τα αδέρφια σου. Μάλιστα. Μου ζαγώ και ανάμε νερό. Δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό, πόσιμο. Όχι. Από τα πηγάδια. Από τα πηγάδια. Ο αδερφός μου μεγάλος του, στη Ρουμανία, Μποχτάν. Παρόλο που μου λες ότι ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες και ότι επικρατεί η φοβερή φτώχεια και το βλέπουμε αυτό από τις φωτογραφίες που μας έχει στείλει, βλέπω θλίψη αλλά ταυτόχρονα και μια νοσταλγία στα μάτια σου. Θυμάσαι τα αδέρφια σου καθόλου? Ναι, πάρα πολύ. Παρόλο που τους έζησες πολύ λίγο, πόσο καιρό έκατσες? Μαζί τους 7 μέρες. Έκατσες μαζί τους 7 μέρες. Η γιαγιά μου τότε. Αυτή είναι η γιαγιά σου. Η μητέρα της μητέρας μου. Η μητέρα της βιολογικής σου μητέρας. Μάλιστα. Και αυτά είναι τα αδέρφια σου επίσης. Από ό,τι βλέπω, για μεταφορικό... Καρότσα. Θα πήγαινες, θα επέστρεφες? Η ζωή μου είναι εδώ. Η ζωή μου είναι η οικογένειά μου, που μένω τώρα μαζί μας. Αυτό θα σε ρωτούσα. Ποια είναι η οικογένειά σου και το απάντησες πριν σε ρωτήσω. Γιατί είσαι εδώ σήμερα? Φτάνουμε στο σήμερα. Δηλαδή, πέρασες όλη αυτή η διαδικασία... 19 χρόνια μετά. 19 χρόνια μετά, πριν 1,5 χρόνο πήγες μέχρι τη Ρουμανία για να βρεις τη βιολογική σου οικογένεια, τους βιολογικούς σου γονείς. Είδες σε τι συνθήκες ζουν. Μου λες ότι τους πεθυμάς, ότι θες να τους ξαναδείς. Αλλά η ζωή σου είναι εδώ. Μάλιστα. Εάν έχει έρθει τελικά η κυρία Έλλη, γιατί έχουμε καλέσει τη μητέρα σου, την θετή σου μητέρα, να είναι εδώ μαζί μας, τι θα ήθελες να της πεις? Ό,τι και να της πω, για μένα θα είναι λίγο. Επειδή πάρα πολλά τα συναισθήματα είναι έντονα για μένα προς τη μητέρα μου. Θέλω να της το δείξω, λέω της το καθημερινά. Απλά είναι μόνο με τα λόγια. Θέλω να κάνω μια πράξη που να με νιώσει. Την νιώθω σαν μητέρα μου, είναι η μητέρα μου. Απλά θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είναι δίπλα μου. Νιώθεις ότι μπορεί να την έχεις πικράνει? Πολλές φορές. Γιατί? Για διάφορους λόγους. Ποτέ όμως δεν της είπα κάτι που να την πληγώσει περί του θέματος ότι μεγαλώνει κάτι. Να. Πρέπει να τη σέβομαι. Λοιπόν, έχω να σου πω, Άντρια μου, ότι η μητέρα σου δέχθηκε, η κυρία Έλλη, η γυναίκα που σε μεγάλωσε και ξενύχτησε μαζί σου όταν ήσουν άρρωστη και σε πήρε για πρώτη φορά στο σχολείο την πρώτη μέρα, είναι εδώ σήμερα, παρόλο που δεν υποψιάζεται ποιος μπορεί να την έχει καλέσει. Εγώ 15.